Ε, καλημέρα. Να ευχαριστήσω και εγώ ε, την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση. Ε, πολλά από αυτά που θα πω, ε, τα έχουν πει και οι προηγούμενες ομιλήτριες. Απλά θα προσπαθήσω εγώ να είμαι λίγο πιο πρακτική με το θέμα. Δηλαδή, ε, το, όλοι το έχουμε καταλάβει πλέον ότι έχουμε πάει πλέον σε αυτό το βήμα που έχουμε την ηχοκαρδιογραφία στην κλινική μας πράξη, γιατί μπορεί να μας περιγράψει ανατομία, όγκους, μάζα και λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας των καρδιακών κοιλωτήτων εν γέννη. Και αυτό είναι, ήταν η αναπόφευκτη εξέλιξη της τεχνολογίας των υπερήχων. Αν σκεφτούμε ότι ξεκινήσαμε από την M-Mode το 1973, μέσα σε αυτά τα χρόνια πήγαμε στην 2D που τη θεωρούμε αυτονόητη και μετά προσθέθηκε άλλη μια διάσταση. Θέλω να κρατήσετε αυτό το πράγμα, ότι η τρίτη ηχοκαρδιογραφία είναι απλώς μία τρίτη διάσταση. Αντί να έχουμε σέκτορες, πρώτα είχαμε μία γραμμή δεδομένων, μετά έναν επίπεδο σέκτορα και τώρα έχουμε και την τρίτη διάσταση. Θα προσπαθήσω λίγο να είμαι πρακτική. Ας πούμε ότι ε, με, μετά τις εκλογές η κυρία Σταυράτη αποκτά ένα υπέρηχο ε, στο Παπα-Νικολάου και έχει τη δυνατότητα να κάνει ε, 3D-Echo. Αν σταθούμε εκεί μπροστά ε, και δούμε όλα αυτά εκεί πέρα τα κουμπιά, κάπως έτσι αισθάνεται κανείς όταν προσπαθήσει να κάνει Stress-Echo. Δεν σημαίνει ότι οι εικόνες αυτές που δείξαμε στην αρχή θα βγουν από μόνες τους. Θα πατήσουμε ένα κουμπί και θα βάλουμε το Transducer όπως κάνουμε με το 2D Echo. Αυτά λίγο θα προσπαθήσω να εξηγήσω. Ε, κανόνας πρώτος, το είπε πριν και η κυρία Σταυράτη, αν δεν έχεις παράθυρο με το 2D, δεν θα έχεις με το 3D. Το 3D δεν βελτιώνει τα ηχοκαρδιογραφικά παράθυρα. ένα Εκτός από παραμέτρους που αφορούν τον ασθενή, τεχνικά όσον αφορά το Transducer, καλύτε, ε, απεικονίζουμε... Σε τρεις διαστάσεις είπαμε, η axial, η γραμμική, η πλάγια ή η azimuth που λέγεται αλλιώς και αυτή η τρίτη διάσταση που έχει το 3D σε σχέση με το 2D, η οποία λέγεται elevation, έτσι, θα το δείτε μέσα στα μηχανήματά σας, στα περισσότερα, είναι ο άξονας Z. Όσο πιο πυκνές είναι οι γραμμές στο Axial Plane, τόσο πιο καλά βλέπουμε. Άρα, αν είμαστε εδώ πέρα, θα δούμε καλύτερα από ό,τι εδώ. Αυτό είναι βέβαιο. Τη μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα την έχει το Axial Plane. Το Lateral Plane έχει λίγο μικρότερη, δηλαδή στα πλάγια της δέσμης δεν βλέπουμε τόσο καλά όσο στο κέντρο. Και πολύ χαμηλότερη έχει το Elevation, το, ο άξονας Z. Επομένως, αν θέλουμε μια, να δούμε μία δομή που είναι κοντά στο θώρακα, όπως είναι η αριστερή κοιλία, τη βλέπουμε πολύ καλύτερα με το διαθωρακικό. Και αν την κεντράρουμε και τη βάλουμε στο κέντρο, θα τη δούμε καλύτερα με το διαθωρακικό. Η μητροειδής βαλβίδα, ο αριστερός κόλπος, το οτίο, το μεσοκολυπικό διάφραγμα, είναι οπίστιες δομές. Θα τις δούμε καλύτερα με το διουσοφάγιο. Με το διουσοφάγιο δεν θα δούμε τόσο καλά την αριστερή κοιλία, τι λεπτομέρειες που αφορούν την κορυφή ίσως, ακριβώς γιατί είναι στην περιφέρεια της δέσμης όπου η διακριτική ικανότητα είναι μικρότερη. Άρα ας το κρατήσουμε αυτό. Όταν θέλουμε να απεικονίσουμε, ψάχνουμε τη μέθοδο και τη θέση από την οποία έχουμε ε, το καλύτερο resolution. Πάντα, ποτέ δεν κάνουμε κατευθείαν 3D. Κάνουμε το D. Βλέπουμε τι θέλουμε να απεικονίσουμε το κεντράρουμε έτσι ώστε να είναι στο καλύτερο σημείο με την μεγαλύτερη resolution της δέσμης και μετά πάμε στο 3D. Τώρα, πώς μπορούμε να απεικονίσουμε με 3D. Ο, ο, το 3D είναι ένας όγκος δεδομένων. Μπορεί να είναι μια λεπτή φέτα, σαν αυτή εδώ, 30 μοίρες ας πούμε, να είναι η οποία έχει έτσι μια ενδιάμεση διακριτική ικανότητα, να είναι μια πολύ μικρή φετούλα ή zoom, όπως λέμε, ένας πολύ μικρός όγκος, ο οποίος θα μας δώσει τη μέγιστη δυνατή διακριτική ικανότητα, και αυτή λέγεται η στενή γωνία απεικόνιση και αυτή τη χρησιμοποιούμε για δομέ που είναι μικρέ, όπω είναι οι βαλβίδε, ή ίσω το οτίο ή το Και υπάρχει και η full volume απεικόνιση, όπου μέσα έχουμε μεγάλε ανατομικές δομέ, όπω την αριστερή κοιλία, και η οποία ανάλογα με το μέγεθο του όγκου που παίρνουμε, Μπορεί να έχει διακριτική ικανότητα χαμηλή, μεσαία ή υψηλή, όταν έχουμε πάρει ένα, μια γωνία λιγότερο από 60 μοίρες. Η Εδώ είναι κάποια παραδείγματα, το να πάρουμε μια λεπτή φέτα όπως εδώ, να κάνουμε zoom στην μητροειδή βαλβίδα όπως εδώ ή να πάρουμε έναν πλήρη όγκο όπως εδώ. Το full volume παίρνει μέσα τα πάντα. Παρ' όλα αυτά είναι ένα, μια άμορφη μάζα. Δεν βλέπουμε τίποτα. Είναι σαν να έχουμε ένα πέτρωμα που μέσα κρύβει ένα θαυμάσιο διαμάντι, αλλά απ' έξω δεν βλέπουμε τίποτα. Πρέπει να το κόψουμε για να δούμε τι γίνεται μέσα. Ένα άλλο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας, είναι η... ότι οι μεγάλοι όγκοι, όπως είπαμε, χάνουν πολύ σε χρονική και ε, 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 διακριτική ικανότητα στον χώρο και στον χρόνο. Ε, όπως λέμε frame rate στο 2D, υπάρχει το concept του volume rate, πόσους όγκους δηλαδή έχουμε ανά δευτερόλεπτο. Ε, εδώ, για να το ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα, ότι έχουμε πολύ λίγους, ε, λίγο volume rate όταν έχουμε ένα μεγάλο όγκο, ε, επινοήθηκε το gating, το οποίο gating, με το ECG δηλαδή, υπάρχει σε όλες τις απεικονιστικές τεχνικές, τι ανέμακτες και στο ναξονικό και στο μαγνήτη και στο, στα πυρηνικά. Έτσι συγχρονιζόμαστε με το καρδιογράφημα και παίρνουμε έναν μικρό όγκο κάθε φορά, σε κάθε καρδιακό κύκλο, έναν, δύο, τρει, τέσσερι, τους ενώνουμε και παίρνουμε ένα πλήρη όγκο. Αυτό προϋποθέτει ότι έχουμε ένα σταθερό καρδιακό κύκλο και έναν τελείως ακίνητο ασθενή, που κατά προτίμηση ούτε καν αναπνέει κρατά την αναπνοή του, για να μην έχουμε προβλήματα. Η, το volume, ε, size, ο όγκος, το μέγεθος του όγκου που παίρνουμε, το resolution, η διακριτική ικανότητα στο, στο, στο χώρο και η διακριτική ικανότητα στο χρόνο έχουν αυτή την ανάστροφη σχέση. Αν ανεβάζουμε το ένα, κατεβαίνει το άλλο ε, και το, το αντίστοιχο, δηλαδή αν εδώ κατεβάσουμε πολύ το volume sample, πάρουμε, ένα μικρό τμήμα, βλέπετε ότι έχουμε πολύ ψηλό resolution και στο χώρο και στο χρόνο. Αν αυτό το κάνουμε μεγάλο, αυτά θα μικρύνουν. Να το κρατήσουμε αυτό. Και είπαμε ότι για να το ξεπεράσουμε επινοήσαμε το gating. Το gating έχει το κυριότερο πρόβλημα, είναι αυτό το stitching artifact, δηλαδή ότι ο κάθε υπο, όγκος που παίρνουμε, βλέπετε εδώ ότι έχουν ενωθεί οι όγκοι, απλά δεν έχουν ενωθεί σωστά γιατί ο κάθε καρδιακός κύκλος ήταν διαφορετικός ή γιατί κουνήθηκε λίγο το χέρι μας όπως το κρατούσαμε ή γιατί ο ασθενής κουνήθηκε, εισέπνευσε, εξέπνευσε. Άρα αυτή είναι η κυριότερη δυσκολία. Για να ξεπεραστεί, για να πάρουμε ένα, ένα volume που έχουν ενωθεί καλά οι όγκοι, χωρίς αυτό το artifact, το stitching, είναι να πούμε τον ασθενή να κρατήσει την αναπνοή, να κρατάμε σταθερά το χέρι μα, είτε είναι διαθωρακικό, είτε διεσοφάγιο, είτε και το διεσοφάγιο προπ κουνιέται και να ψάξουμε να βρούμε έναν σταθερό καρδιακό ρυθμό για να πάρουμε τους όγκους. Το καλό είναι βέβαια σε σχέση με, την, με τις άλλες μεθόδους όπως η αξονική ότι το υπέρηχο είναι επαναλήψιμο. Αν ένα όγκος δεν μας βγει και καλό, το ξαναπέρνουμε. Δεν επιβαρύνουμε κάτι τον ασθενή. Ε, πάντα όπως σας είπα, ο, το, όταν πάρουμε έναν μεγάλο όγκο, αυτό που λέμε full volume, δεν βλέπουμε τι έχει από μέσα. Είναι μια άμορφη μάζα. Πρέπει μετά να κάνουμε την, το cropping, δηλαδή να κόψουμε, ε, να κόψουμε για να δούμε, να αναδείξουμε τη δομή που μας ενδιαφέρει. Το cropping γίνεται στα τρία επίπεδα, δηλαδή στο οριζόντιο, στο κάθετο και στο elevation, σε αυτό που είναι κάτι σαν το βάθος. Σε αυτά τα τρία επίπεδα έχουμε τρία κουτιά, τα οποία μπορούμε να τα μετακινούμε, τρία επίπεδα μάλλον, και να βγάλουμε την πληροφορία που θέλουμε. Επίσης μπορούμε αυτά να τα, να τα κάνουμε tilt, δηλαδή να, να κάνουμε την πλάγια θέση και να τα μετακινήσουμε. Ε, πολλά συστήματα έχουν και το iCrop, το αυτόματο δηλαδή, που, έχει, που μπορούμε να το προσαρμόζουμε εμείς, αλλά έχει ένα συγκεκριμένη θέση ε, και όγκο ε, που μας κόβει το full volume. Ε, τι θα προτιμούσε κανείς, το 3D full volume ή το live 3D zoom Φυσικά, όταν στην καθημερινή πράξη, ειδικά όταν κάνουμε σοφάγιο και θέλουμε να δούμε την μητροειδή βαλβίδα, οι περισσότεροι από εμά χρησιμοποιούμε το Live 3D Zoom, γιατί μας δίνει μια πολύ καλή διακριτική ικανότητα της βαλβίδας, μόνο όμως της βαλβίδας, και της αορτικής, όπως το δούμε στη συνέχεια, γιατί χρειάζεται αυτό, μας δίνει καλή διακριτική ικανότητα. Ενώ το full volume, όπως είπαμε, έχει μικρότερη διακριτική ικανότητα, μικρότερα frames. Οπότε, αν μπορούμε, επιλέγουμε το live 3D zoom, που είναι το σχετικά πιο εύκολο. Αν πάρουμε full volume, πέρα από το ότι θα έχουμε αυτά τα προβλήματα, το κίνδυνο για stitching artifact, την περιορισμένη χρονική ικανότητα, αν το πάρουμε με ένα καρδιακό κύκλο, αν το πάρουμε με πολλούς... Θα πρέπει να προσέξουμε να, μην, να έχουμε σταθερό ρυθμό και να μην μετακινηθούμε. Και φυσικά το full volume δεν μπορούμε εκείνη την ώρα να το κάνουμε το cropping και την επεξεργασία. Πρέπει να επεξεργαστεί μετά. Ενώ με το live zoom αμέσως μπορεί το μάτι μας να εκτιμήσει αυτά που βλέπουμε. Ε, πάλι παίρνουμε μια δομή που είναι τριδιάστατη όπως είναι ας πούμε, η βαλβίδα ένα αντικείμενο τρισδιάστατο που πρέπει να το απεικονίσουμε σε μια οθόνη. Στην ουσία, το, η εικόνα που παίρνουμε είναι δυσδιάστατη, δεν είναι τρισδιάστατη. Ε, απλώς ε, της κάνουμε μια επεξεργασία που λέγεται rendering και η οποία περιλαμβάνει όλες αυτές τις προσαρμογές που θα δώσουν αυτή την τρισδιάστατη όψη στην εικόνα για να προσανατολιστούμε εμείς στο χώρο. Το πιο σημαντικό από αυτά που προσαρμόζουμε είναι το gain και θα δούμε γιατί αλλά επίσης είναι και κάποιες άλλες ρυθμίσεις που το, για κάθε ηχογραφικό σύστημα είναι κάπως διαφορετικές και έχουν να κάνουν με το compress, το 3D vision, την, το smoothing και την φωτεινότητα. Το gain. Είχα πρόσφατα την τύχη να ακούσω τον Τζο Κίσλο σε ένα, νομίζω και ο κύριος Σκητήκουγλου τον άκουσε, στο, στην Αθήνα στο meeting ε, της καρδιακής απεικόνησης, ε, ο οποίο είναι από αυτούς που στην ουσία ανακάλυψαν το 3D ε, και μα τόνισε τι μπορεί να κάνει κανείς με το gain, πόσα εγκλήματα μπορούν να γίνουν με το gain, καθώς το ανεβάζουμε και το κατεβάζουμε. Είναι ίσως το πιο σημαντικό κουμπί στους υπερήχους. Με το... Ξέρουμε όλοι όσοι κάνουμε διαφορετικό ότι εδώ το φως αβάλις μπορεί να είναι λεπτό και να μην φαίνεται πολύ καλά. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε να φανεί πολύ πιο έντονα ε, με το 3D. Και το φαινόμενο δηλαδή drop out που υπάρχει και στο 2D γίνεται πολύ πιο εντυπωσιακό με το 3D αν δεν έχουμε σωστό gain. Και βλέπετε εδώ πέρα ότι φαίνεται ότι έχει ένα μεσοκολπικό αυτό ο ασθενή, ο οποίο δεν έχει. Είναι το drop out που συμβαίνει στο φω ο βάλεις, γιατί, γιατί είναι μια πολύ λεπτή δομή και δεν παράγει μεγάλη αντανάκλαση. Γενικά με το 3D θα διαπιστώσετε ότι οι πεπαχημένες δομές, παθολογικές δομές, προσθετικά υλικά όπως είναι οι βαλβίδες, απεικονίζονται πολύ καλύτερα από μια πολύ λεπτή φυσιολογική βαλβίδα. Αυτός ο ασθενής έχει μεσοκολπικό, σαφώς, και λέμε να το μετρήσουμε με το 3D. Πάλι θέλει τεράστια προσοχή το gain. Καθώς το ανεβάζουμε και το κατεβάζουμε, μπορούμε να κάνουμε το μεσοκολπικό να φαίνεται μικρό ή μεγάλο. Ποτέ οι μετρήσεις δεν γίνονται πάνω εκεί, γίνεται η πρώτη εντύπωση, αλλά καλό είναι να κάνουμε slices 2D για να πάρουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τις μετρήσεις. Άρα, προσοχή στο gain, μπορούμε να κάνουμε τεράστια λάθη και να δικήσουμε και τον εαυτό μας και την μέθοδο όταν πρώτο ξεκινάμε. Ε, το άλλο είναι ότι παίρνοντα μια πολύ μικρή ποσότητα πληροφοριών ε, μπορούμε να χαθούμε. Δηλαδή να πάρουμε ας πούμε τη μητροειδή βαλβίδα αλλά να μην ξέρουμε τι είναι πρόσθετο, τι είναι οπίστο γιατί είναι μια... τι τη βλέπουμε σε σχέση με τα άλλα. Ε, για να προσανατολισόμαστε, υπάρχουν landmarks, υπάρχουν οδηγά σημεία που πρέπει να τα γνωρίζουμε. Στην ε, Μητροειδή Βαλβίδα, γι' αυτό το λόγο, παρόλο που παίρνουμε το zoom και παίρνουμε όσο το δυνατόν μικρότερη ποσότητα πληροφοριών, για να έχουμε καλό ε, frame, ε, volume rate, γιατί είναι μια κινούμενη δομή, πρέπει όμως πάντα να βάζουμε μέσα την Αορτική Βαλβίδα. Γιατί από το που είναι η Αορτική, προσανατολισόμαστε εμείς ε, για το που πρέπει να πάμε. Ε, οι χειρουργοί τη βλέπουν, όταν την παίρνουμε την εικόνα, ε, συνήθως βγαίνει έτσι, έχει εδώ την αορτική, οι χειρουργοί όμως τη βλέπουν έτσι την βαλβίδα. Γι' αυτό συνιστάται, για να μιλάμε όλη την ίδια γλώσσα, να κάνουμε αυτή την περιστροφή και να βάζουμε εδώ περίπου στις 12 η ώρα την αορτική βαλβίδα, για να έχουμε μια κοινή αντιστοίχηση του τι είναι πρόστιο, τι είναι οπίστιο, πού είναι το οτίο και πού είναι η τριγλώχινα βαλβίδα. Οπότε, εδώ βλέπετε κάποια παραδείγματα πώς παίρνουμε την μητροειδή βαλβίδα με το σύστημα, βάζοντας απλώς το 3D zoom. Στρέφοντας, βάζουμε πάνω την ορτή για να τη δείξουμε όπως τη βλέπει ο χειρουργός και να καταλάβει ότι αυτή είναι η πρόστια γλοχίνα και αυτή είναι η οπίστεια. Και αυτή είναι η... μπορούμε να το αναστρέψουμε και να δούμε πώς φαίνεται η LV view, δηλαδή πώς φαίνεται αν είναι κανείς μέσα στην, ε, δεξιά, μέσα στην αριστερή κίλια. Εντάξει, περιττέρω γίνονται και άλλες επεξεργασίες, οι οποίες δεν είναι του παρόντος. Ε, βλέπετε λοιπόν ότι όταν έχουμε δακτυλίους, πεπαχημένες βαλβίδες, βλέπουμε πολύ καλύτερα, γιατί ακριβώς ε, αυτές οι δομές παράγουν καλύτερο σήμα στο 3D. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα δεν είναι οι προσθετικέ βαλβίδες, είναι το ντόπλερ. Το ντόπλερ απαιτεί πάρα πολλά, όπως και στο 2D για να κάνουμε, έχουμε καλό ντόπλερ, θέλουμε πολύ ψηλά frame rate. Και ξέρουμε όλοι τη συμβουλή ότι όσο δυνατόν το δυνατόν να στενεύουμε το σεκτορα του color doppler για να έχουμε πιο, πολύ, πιο καλά frame rates. Φανταστείτε ότι αυτό το πρόβλημα πολλαπλασιάζεται στο 3D, δηλαδή όταν βάλουμε χρώμα χάνουμε πάρα πολύ σε volume rate, γι' αυτό και μεγάλες δομές με μεγάλους σεκτορες χρωματικούς είναι δύσκολο να δούμε και αν δούμε είναι πάρα πολύ χαμηλά τα volume rates. Αυτός ο περιορισμός βέβαια θα επιληφθεί σύντομα καθώς αυξάνονται οι ταχύτητες των επεξεργαστών. Και εκτός από το volume rendering, αυτό που σας έδειξα πριν, που είναι το στάνταρ που κάνουμε για να απεικονίσουμε μια ανατομική δομή, υπάρχει και το surface rendering που κάνει τις επιφάνειες. Και αυτό είναι για μέτρηση όγκων, όπως βλέπετε από έναν full volume εδώ πέρα κάνουμε rendering να απεικονίσουμε την κοιλότητα που μας ενδιαφέρει. Εδώ το πρόβλημα πάλι είναι του πόσο καλά απεικονίζεται το ενδοκάρδιο και πόσο ξεχωρίζουν τα trabeculation που δεν πρέπει να τα παίρνουμε μέσα. Αν έχουμε φτωχή ποιότητα στο πώς απεικονίζεται αυτό, αν έχουμε δηλαδή όπως και στο 2D περιοχές που δεν βλέπουμε το ενδοκάρδιο και η μέτρηση και το tracing που θα κάνουμε δεν θα είναι ακριβής. Άρα έχει μεγάλη εξάρτηση από την ποιότητα εικόνας. Και το surface rendering κάποια στιγμή, καθώς βελτιώνονται οι αλγόριθμοι, υπάρχει και η μια αυτόματο, ίσως και αυτόματο στο μέλλον, αρκεί όμως να έχουμε μια πολύ ε, καλή, εξαιρετική ποιότητα εικόνας, αλλιώς κάνουμε λάθη. Και αν ορίσουμε και το ενδοκάρδιο και το επικάρδιο, μπορούμε να μετρήσουμε πολύ καλά και την μάζα, αλλά και τα το strain που είναι το επόμενο big thing στη λειτουργικότητα της αριστερής κίλιας. Τέλος μπορούμε να κόψουμε τις πολλές φέτες το multi-slice uh, rendering, όπου μπορούμε εκεί να μετρήσουμε στενώσεις για την αορτική, όπως είδαμε πριν, είτε για την μητροειδή βαλβίδα, να επιλέξουμε την τομή που έχει τη μικρότερη διάμετρο και να μετρήσουμε εκεί. Ε, προσοχή, μετράμε στην 2D εικόνα, όχι στην 3D, παρόλο που μας δίνεται αυτή η δυνατότητα, ειδικά για τη στένωση μετροειδούς, έχει βρεθεί ότι δίνει τεράστια λάθη, γιατί ακριβώς αυτό εδώ πέρα εξαρτάται πολύ από τα gain, το πόσο μικρό ή πόσο μεγάλο θα φαίνεται. Ε, Τέλο, και στο στρεσέκο μπορούμε να πάρουμε τι multi-slice τομέ. Είναι πάρα πολύ χρήσιμε όταν θέλουμε να δούμε λεπτομέρειε. Εδώ βλέπουμε πάρα πολύ ωραία το μεσοκυλιακό όλο του το ε, μήκο για να δούμε λεπτομέρειε λειτουργικότητα και αιμάτωση. Άρα, να μην ξεχνάμε ότι με το 3D μπορούμε μόνο να δούμε πράγματα που τα βλέπουμε καλά και με το 2D. Όχι πράγματα που έχουν φτωχή απεικόνηση. Ε, πρέπει να Χρειάζεται επεξεργασία και rendering και ερμηνεία. Δεν είναι μια μέθοδος που απλώς πατάμε το κουμπί και μας βγάζει την τέλεια εικόνα. Εξαρτάται, όπως είπαμε, από το να έχουμε καλό 2D image και να επιτύχουμε μια ε, ε, λήψη, ειδικά όταν κάνουμε gating, χωρίς κίνηση και χωρίς artifact. Ε, Δημιουργεί μια εικονική αίσθηση βέβαια βάθους, δεν είναι πραγματικό 3D, γιατί πάλι το βλέπουμε σε μια δυσδιάστατη οθόνη, προς το παρόν τουλάχιστον, σίγουρα στο μέλλον θα το βλέπουμε σαν ολόγραμμα. Και το tracing, για τους όγκους που έγινε όλη αυτή η συζήτηση, πολύ ωραία μας τα είπε η κυρία Σταυράτη, που είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που θέλουμε, θέλει ακόμα προσοχή. Ε, θέλει λεπτομέρεια στο να διορθώνουμε τα λάθη ακόμα και αν γίνεται αυτόματα και προφανώς να έχουμε μια πολύ καλή ε, απεικόνιση των ορίων του ενδοκαρδίου για να αποφεύγονται τα λάθη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Σεβλαβάρα. Δώρα εξαιρετική η παρουσίαση του θέματος. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις από το κρατήριο. Κύριος Πολυμερόπουλος. Ναι. Μπορεί να αρχίσει να ξεκινήσει. Ακούγεσαι. <laughs> Ακούγεσαι, Κώστα. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια. Ε, ήταν εκπληκτική η ομιλία σου. Ε, και οι εικόνε που είδαμε ήταν πραγματικά φανταστικέ. Και οι περισσότερο στα μάτια ενό εκτροφιολόγου όπω εγώ που δεν έχει καμία εμπειρία από αυτήν την ΕΚΟ. Ήθελα απλά μια πρακτική ερώτηση στην πολύ ωραία εικόνα με το μεσοκορπικό που μα έδειξε. Πώ θα καταλάβει, ε, πώς είναι τελικά το εύρο του ομίλου του μεσοκορπικού, με τη με το gain, παίζοντα με το gain, πώ θα, ε... θα καταλήξει το ποιο είναι το εύρο τελικά. Θα, θα κόψουμε πάρα πολλέ φέτε με το 2D. Και εντάξει, μια αδρή εικόνα έχουμε. Το ποιο πιο είναι, είναι σωστό gain, επίση έχουμε ένα, μια αίσθηση αφού έχουμε εκπαιδευτεί αυτά. Τα έκανα επίτηδε για να δείτε okay. του πώ μπορούμε να κάνουμε λάθος. Αλλά πάλι, επειδή στην 3D εικόνα η επίδραση του gain είναι πολύ πιο έντονη, καλά είναι αφού την έχουμε και έχουμε την εντύπωσή μα. Είναι πολύ σημαντικό βέβαια για το σχήμα ε, αυτό. Ε, αν θέλουμε να μετρήσουμε με ακρίβεια, όπω και στη στένωση Μητροειδού, και μα το είχαν τονίσει γιατί αρχικά είχαμε πει ότι μπορούμε και τη στένωση Μητροειδού να την μετράμε πάνω στο 3D, αλλά τελικά βρέθηκε ότι είναι, δημιουργεί πάρα πολλά λάθη και πρέπει να μετράμε εφόσον έχουμε όλη την πληροφορία. Κόβουμε πάρα πολλέ φέτε, βρίσκουμε την πιο μικρή τομή και μετράμε καλύτερα πάνω στο 2D, όπου εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε μεγάλο λάθο με το gain. Ευχαριστώ. Ωραία. Αν δεν έχουμε άλλη... Yeah, μάλλον Μάνο μια διευκρίνηση πάνω σε αυτά όλα. Η περιχογραφία είναι συνολική. Δηλαδή, αν βλέπουμε τον Ντόμπλε, παραδείγματο χάρη, ότι υπάρχει σοβαρή στένωση τη μητροειδού βαλβίδα και δεν μπορούμε να το βγάλουμε με το 3D, δεν σημαίνει ότι θα επαναστατούμε. <Ρι> έτσι. έτσι. Σημαίνει ότι συνολικά βλέπουμε τον ασθενή και γι' αυτό και θα πρέπει πάντοτε να βλέπουμε όλε τι θέσει από παντού. Ωραία. Τώρα ευχαριστούμε πολύ. Ε, συνεχίζουμε τώρα, είναι το επόμενο.